τον έλεγχο και την ασφάλεια των υποδομών της Κρήτης προκειμένου να αποφευθούν στο μέλλον τραγωδίες ανάλογες με εκείνη των τεμπών ζητά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τμήμα Ανατολική Κρήτης. Το οδικό δίκτυο της Κρήτης είναι ιδιαίτερα φτωχό, δεν έχει συντηρηθεί. Η πολιτεία από τη μεριά της θα πρέπει να φτιάξει επιτέλους ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και να είναι και συγχωρητικού χαρακτήρα που να αποτρέπει αν θέλετε το μεγαλύτερο ποσοστό από το να συμβεί ένα ατύχημα. Όπω σημειώνει σε επιστολή του προ τον Υπουργό Υποδομών, το ΤΕΤΑΚ, η διαχρονική απαξίωση του σιδηροδρόμου οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Κατά τη στοιχεία η απαξίωση του οδικού δικτύου τη Κρήτη βυθίζει στο πένθο στο νησί κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει το μητρό δημοσίων έργων, το οποίο έχουμε ζητήσει κατά καιρού, ότι θα πρέπει να υπάρχει από την ημέρα τη κατασκευή του έργου και μετά, να γνωρίζουμε πότε συντηρείται, αν συντηρείται. Έχουμε γέφυρε σε διάφορα σημεία. Στο βόρειο Αδικάξο με αρκετά προβλήματα, χωρί συντήρηση, χωρί περαιτέρω νέε μελέτε ή ενισχύσει. Ναι, μεν οι υποδομέ του μα είναι πραγματικά πίσω σε αντίθεση με άλλε περιοχέ τη Ελλάδα που πραγματικά έχει υπάρξει αναβάθμιση σε όλο το δικο δίκτυο. Η Κρήτη μα έχει μείνει πίσω, δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ, είναι και πολλοί περιφερειακοί δρόμοι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Το επαρχιακό δίκτυο το οποίο ε, ε, έχουμε εκεί πέρα ατυχήματα περισσότερο από το 70% των, του επαρχιακού δικτύου. Σε έναν τραγικό παραλληλισμό, το ΤΕΤΑΞΗ μειώνει πω μόνο το 2022 έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη 57 άνθρωποι, όσοι δηλαδή είναι και είναι κρίστα τέμπη. Δυστυχώ είναι μια πραγματικότητα και δεν είναι μόνο οι αριθμοί των νεκρών. Βλέπετε ότι πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται πάρα πολύ μεγάλο πόνο και δεν είναι μόνο ο πόνο των γονιών, είναι των φίλων, είναι άτομα τα οποία μένουν ανάπηρα, δεν είναι μόνο θάνατο, είναι πάρα πολλά όλα που θα πρέπει να συνυπολογίσουμε εμεί οι οδηγοί και να αρχίσουμε λίγο να συνετιστούμε. Στην επιστολή του, το τεχνικό επιμελητήριο τμήμα Ανατολική Κρήτη, ανάμεσα στα άλλα, προτείνει τον έλεγχο των υποδομών που αποτελούν το μεταφορικό δίκτυο τη Κρήτη, τη δημιουργία παρατηρητηρίου οδική ασφάλεια με γεωχωρική πληροφορία πληροφορία θέση και συνθικών τροχαίων συμβάντων, με στόχο την καθοδήγηση των έργων αποκατάσταση και συντήρηση, αλλά και αναβάθμιση τη οδική ασφάλεια σε σημεία που δίνουν θανατηφόρα συμβάντα, την ενίσχυση τη δράση τη τροχέα, αλλά και την ανάπτυξη μέσων σταθερή τροχιά και στην Κρήτη, που θα λειτουργούν βέβαια τηρώντα όλε τι προβλεπόμενε αρχέ. Να υπάρχει καταρχήν ένα μητρό των δημοσίων υποδομών, το οποίο θα γνωρίζουμε από Τότε που κατασκευάστηκε, πότε συντηρήθηκε, πότε υπήρξε η ενίσχυση του... της όποια κατασκευή, όποιο... πότε θα πρέπει να γίνονται οι... όποιε επεμβάσει σε οποιαδήποτε κατασκευή. Θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει να μα φτιάξει πραγματικά ένα ασφαλέ οδικό δίκτυο, σωστέ κλίσει στο οδόστρωμα, σωστό ασφαλτικό υλικό, φωτισμό, διαγραμμίσει που δεν έχουμε σε πάρα πολλέ περιπτώσει, έτσι ώστε να είναι, είπαμε, λίγο πιο συγχωρητικού χαρακτήρα. Και από την άλλη μεριά και ο παράγοντα άνθρωπο θα πρέπει και αυτό να βάλει λίγο νερό στο κρασί του.